Σήμερα στην Αθήνα μίλησε η πλειοψηφία. Με ένα ορμητικό ποτάμι δεκάδων χιλιάδων φοιτητών που η αρχή της πορείας ήταν στο Σύνταγμα και το τέλος της στα προπήλαια. Δεν ήταν κάποιοι φοιτητές ή μάλλον κάποιοι έξω από τα πανεπιστήμια. Και μάλιστα έστειλαν ένα σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση να μην τολμήσει να φέρει το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση έβαλε αυτόν γκολ από τα αποδυτήρια, κυρίες και κύριοι. Απομονώνεται, όπως απομονώνεται, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά και τα υπόλοιπα κόμματα δορυφόροι που έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους από αυτό το μεγάλο ορμητικό ποτάμι αμφισβήτησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά και της προσπάθειας που γίνεται να μπουν δίδακτρα στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Πολιτικά, ιδεολογικά, στρατηγικά, είστε όλοι απέναντι στο φοιτητικό κίνημα, απέναντι στο λαϊκό και νελοαίστικο αίσθημα που λέει εδώ και τώρα αναβάθμιση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας με αποκλειστικό εισιτήριο για το επάγγελμα, το πτυχίο. Ένα είναι το σύνθημα που ακούγεται μυριόστομο σε ολόκληρη τη χώρα. Στα πανεπιστήμια, στο δρόμο και στα μπλόκα της αγροτιάς θα σπάσει της κυβέρνησης ο Τσαμπουκάς. Ο αγώνας λοιπόν κλιμακώνεται, πειθαρχημένα, φουντώνει μέχρι την τελική νίκη. Εκεί θα βρίσκεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, τασόμενη με την σωστή πλευρά της ιστορίας. Τώρα, σήμερα πολλή συζήτηση για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Αναρωτιόμουν, θα βρεθεί κάποιος πρόθυμος, κάποια πρόθυμη, με ήττα ή με όμικρον γιώτα, να ρίξουν το δηλητήριο, το αντικουκουέ δηλητήριο? Βρέθηκε ο πρόθυμος, η πλεύση ελευθερίας, με τον κοινοβουλευτικό της εκπρόσωπο, ο οποίος είπε ότι το κουκουέ απήχε από την ψηφοφορία του συγκεκριμένου ψηφίσματος. Ακούστε να δείτε, το ΚΚΕ δεν στρίβει δια του αραβόνος, ούτε την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια από τις κοινοβουλευτικές αίθουσες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν απήχε, ψήφισε παρόν. Ψήφισε παρόν, που σημαίνει ότι πήρε σαφέστατη θέση. Πήρε σαφέστατη θέση απέναντι στο ψήφισμα της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, στην οποία συγκαταλέγεστε πλέον, και πήρε και θέση απέναντι στο Λαϊκό Κόμμα και στα ακροδεξιά κόμματα με το ψήφισμά τους. Αλλά αυτοί είστε. Αυτοί ακριβώς είστε. Είστε ένα πολύ καλό σωσίδιο για αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα, αλλά και την αντιδραστική Ευρωπαϊκή Ένωση, των λόμπι, των υπεριαλιστικών πολέμων, της εργασιακής βαρβαρότητας. Επισημάναμε ορισμένες πλευρές της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με αυτό το επικαλούμενο κράτος δικαίου. Βέβαια, αυτές οι επισημάνσεις που γίνονται μέσα στο ψήφισμα γίνονται από τη σκοπιά των δίθεν αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρεί ότι παραβιάζονται, ξεπλένοντας όμως αυτό το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι υποκρισία! Υποκρισία γιατί? Διότι όλα όσα θίγει για τις υποκλοπές, για τα τέμπη, τις διώξεις δημοσιογράφων, είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιεί με συνέπεια η κυβέρνηση στην Ελλάδα, με την οποία συμφωνούν και έχουν ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Κοντολογής, αυτές οι συστάσεις του ψηφίσματος κινούνται στην κατεύθυνση θωράκισης της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μηχανισμών. Όπως για παράδειγμα για την κυβερνοασφάλεια που κουβεντιάζουμε σήμερα ή για τις υποκλοπές, αφού καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει την εξαγωγή και εμπορία κατασκοπευτικού λογισμικού.
ή για το έγκλημα στα Τέμπη, με ηθικό αυτουργό την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα κόμματά της εδώ στην Ελλάδα, εκτός Ελλάδας, που υπηρετούν την απελευθέρωση των συντριοδρόμων που αποτέλεσε και την κύρια αιτία αυτού του εγκλήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κλιμακώνει την επίθεσή της για λογαριασμό του κεφαλαίου σε βάρος του λαού, κάνοντας πραγματικά την αδικία νόμο, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το αγνοεί επιδεικτικά. Κανένα πρόβλημα κράτους δικαίου στην άγρια καταστολή της κυβέρνησης στους αγωνιζόμενους βιοπαλαιστές αγρότες που υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους ενάντια στην πολιτική της ΚΑΠ και της πράσινης μετάβασης, όπως και στους φοιτητές που αγωνίζονται ενάντια στην ίδρυση των πανεπιστημίων, των ιδιωτικών πανεπιστημίων, την ίδια στιγμή που το ελληνικό σύνταγμα στο άρθρο 16 κατοχυρώνει τον δημόσιο χαρακτήρα τους. Το ψήφισμα όμως, αντίθετα, ξεπλένει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, χαιρετίζοντας το νομοσχέδιο που φέρνει για τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών, για το οποίο το ΚΚΕ έχει εκφράσει ισχυρές επιφυλάξεις και φυσικά θα το καταψηφίσει στην Ελληνική Βουλή. Με βάση όλα τα παραπάνω, η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ τοποθετήθηκε με παρόν. Σε σχέση με τις τροπολογίες, το γνωστό βιολί, τροπολογίες με πάρα πολλά άρθρα που σε άλλα θα μπορείς να πεις ναι, σε άλλα θα μπορείς να πεις όχι, σε άλλα θα μπορείς να πεις παρόν. Είναι εξαναγκασμός, είναι εκβιασμός σε μία τροπολογία να πρέπει να ψηφίσεις επί του συνόλου αυτής και όχι ξεχωριστά για κάθε άρθρο που περιλαμβάνει ή να έρθουν τα άρθρα αυτά ως ξεχωριστές τροπολογίες. Με γενικό αριθμό 84 και ειδικό 3 υπουργική τροπολογία θα πούμε παρόν. Αυτό που βαραίνει είναι το 2 και το 3 άρθρο και το 4. Αφορά την ψηφιακή κάρτα για τη στήριξη περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, την χορήγηση ενισχύσεων σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουμε φυσικά ισχυρές ενστάσεις, διότι η κυβέρνηση έχει αφήσει χιλιάδες κατοίκους των περιοχών και εκατοντάδες μικρούς επαγγελματίες να παλεύουν μόνοι τους με τα προβλήματα που άφησε η κακοκαιρία στη Θεσσαλία ως αποτέλεσμα των ευθυνών των κυβερνήσεων για την ανυπαρξία υποδομών που θα προστατεύουν. Στο άρθρο 3 ειδικά είναι όλα φλού, καθώς για τα πάντα προβλέπεται υπουργική απόφαση. Δεν έχει καμία σαφήνεια ποιοι θα πάρουν. Αφήνει παράθυρο να δίνει ο υπουργός, πραγματικά να δίνει ο υπουργός σε όποιους θέλει. Θα πάρουν οι μεταποιητές βιομήχανοι με το πρόσχημα ότι δεν βρίσκουν πρώτη ύλη και χωρίς να έχουν πάθει ζημιά. Οι μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν πάθει ζημιά θα πάρουν ή θα το αποφασίσει ο υπουργός αν θα πάρουν και τι θα πάρουν. Για παράδειγμα, οι σεισμοπαθείς στο Δαμάσι μένουν ακόμα σε κοντέινερ και τους δουλεύει πραγματικά η κυβέρνηση. Υπάρχουν άνθρωποι στη Θεσσαλία που δεν έχουν πάρει το επίδομα για τα σπίτια τους. Βέβαια, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν υπάρχει λεφτόδεντρο και ότι πρέπει οι αγρότες να μαζέψουν τα δικαιολογητικά για να πάρουν την αρρωγή που μόνο το 14% των αγροτών έχει πάρει τα 2.000 ευρώ. Υπάρχει όμως, από ό,τι φαίνεται, το λεφτόδεντρο για τους τυχάρπαστους φίλους της κυβέρνησης που μέσα εκεί περιλαμβάνονται στο άρθρο 3. Και σε σχέση με το άρθρο 4, σε σχέση με την παράταση της διάρκειας ισχύως των συμβάσεων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Υγείας, θα πούμε παρόν, πρόκειται για ολιγόμενη παράταση των συμβάσεων, όπως ακριβώς έχει κατ' επανάληψη επαναληφθεί και το προηγούμενο διάστημα. Αφορά προσωπικό με σχέση εργασίας των γνωστών δελτίο παροχής υπηρεσιών και ορισμένου χρόνου εργασίας τμήμα των οποίων διατίθεται στις δημόσιες μονάδες υγείας για τις ανάγκες των μεταναστών. Δηλαδή και πρόβλημα στην υγεία γενικά, αλλά και έλλειψη ουσιαστικής προστασίας μεταναστών και προσφύγων. Το ΚΚΕ μάχεται για επαρκές σε αριθμό προσωπικό, τόσο στις δημόσιες μονάδες υγείας, όσο και στις δομές των μεταναστών με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας. Τέλος, στην άλλη υπουργική τροπολογία με γενικό αριθμό 85 και ειδικό 4, θα την καταψηφίσουμε και για
Ελάτε. Μόνο, και κλείνω με αυτό, μόνο στο πρώτο άρθρο που αφορά την προθεσμία εγγραφής και ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου, θα υπερψηφίσει το ΚΚΕ, βάζει κάποια διαδικαστικά ζητήματα και από αυτή την άποψη δεν έχει κανένα λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να μην υπερψηφίσει. Σε όλες τις υπόλοιπες, σε όλα τα υπόλοιπα άρθρα της συγκεκριμένης τροπολογίας λέει όχι. Ευχαριστώ.